Και εδώ είμαστε στην πρώτη μας εκπομπή μετά τα Χριστούγεννα και καλωσορίζουμε τον πρώτο μας καλεσμένο, τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Λαρίσης και Τυρνάβου, κύριο Ιερώνυμο. Χρόνια πολλά, Σεβασμιότατε. Χρόνια πολλά, καλησπέρα σε εσάς και τους αγαπητούς μου τηλεθεατές σας. Μακάρι το μήνυμα των Χριστουγέννων, η ημέρα, οι εορτές να συντελέσουν ώστε όλοι να πορευτούμε με περισσότερο ευτυχία, χαρά και ειρήνη στη ζωή μας. Ναι, πάντα γίνεται μια συζήτηση, ξέρετε, αυτές τις ημέρες πριν τα Χριστούγεννα, μετά τα Χριστούγεννα, γιατί έρχεται και η αυγή του νέου έτους αμέσως μετά, για το τι ορίζει το πνεύμα των Χριστουγέννων. Λέτε εσείς οι ιερείς, οι αρχιερείς, ότι χωρίς να αποδοκιμάζετε έτσι το παραπάνω φαγητό που θα στρωθεί στο τραπέζι ή το πιο λουσά το ντύσιμο που συνηθίζουμε αυτές τις ημέρες, δεν τα αποδοκιμάζετε αυτά, αλλά θέλετε λίγο να μας βάλετε σε άλλες διαστάσεις. Πώς ορίζεται λοιπόν η ευτυχία? Αλίμονο αν τα χριστουγεννιάτικα λαμπιόνια οριοθετούσαν την ευτυχία. Χρειάζονται, είναι απαραίτητο ντεκόρ στις ημέρες και εγώ τα χαίρομαι όπου τα βλέπω, αλλά δεν εξαρτώ το βίωμα των Χριστουγέννων από αυτά. Διότι υπήρξαν πολλές φορές στην ανθρώπινη ιστορία που δεν μπορούσαμε να τα έχουμε αυτά. Τα Χριστούγεννα λοιπόν είναι κάτι το τελείως διαφορετικό. Τα Χριστούγεννα είναι βίωμα. Είναι κάτι το οποίο το νιώθουμε στο εσωτερικό της ψυχής μας. Είναι, αν θέλετε, το γεγονός ότι πλέον δεν μπορούμε να είμαστε απελπισμένοι, γιατί ανατέλει η ελπίδα της σωτηρίας μας. Γιατί έρχεται αυτός ο οποίος νοιάζεται για μας και θα μας σώσει. Και μάλιστα νοιάζεται τόσο πολύ, ώστε γίνεται άνθρωπος. Ο τέλειος Θεός πτωχεύει για να πλουτίσουμε εμείς οι άνθρωποι, να γίνουμε σαν κι αυτόν. Αυτό λοιπόν το γεγονός είναι τόσο σημαντικό που δεν το χωράει ο νους του ανθρώπου. Και αυτό είναι που πρέπει να μας συνεπέρνει και να μας κάνει να κατανοούμε πόσο μεγάλη τιμή είναι να είμαστε άνθρωποι. Γιατί και ο ίδιος ο Θεός καταδέχτηκε για μας τους ανθρώπους να γίνει άνθρωπος. Άρα, αν ο Θεός μας έκανε την τιμή να γίνει άνθρωπος και τίμησε την ανθρώπινη φύση, εγώ με ποιο θράσος μετά θα βρίσω, θα υπονομεύσω, θα υποτιμήσω, θα σκοτώσω, θα κάνω οτιδήποτε στον άλλον άνθρωπο που κι αυτόν τίμησε ο Θεός, που κι αυτός είναι εικόνα Θεού. Άρα τα Χριστούγεννα λίγο πολύ μου δένουν τα χέρια ως προς την κακία. Μου δένουν τα χέρια σε μια σειρά από πάθη τα οποία έχουν ως σκοπό την προσβολή του συνανθρώπου και με κάνουν απλά να ευγνωμονώ τον Θεό και να αγαπώ τον άνθρωπο. Είμαστε μακριά από αυτό που περιγράψατε. Τι νιώθετε εσείς αφού γκράζεστε την κοινωνία? Και την κοινωνία λοιπόν, εννοώ στο σύνολό της, όχι στο κομμάτι που εκκλησιάζεται, που είναι πιο κοντά στην εκκλησία, και σε αυτόν που θα έρθει Χριστούγεννα και Πάσχα ή θα έρθει σε ένα γάμο και σε μια βάφτιση, αλλά δεν σημαίνει ότι δεν πιστεύει σε αυτά που προαναφέρατε. Για να μην με ρωτάτε μόνο εσείς, να σας ρωτήσω κι εγώ κάτι. Το 2023 ήταν καλή ή κακή χρονιά? Τώρα στη διάσταση που συζητούμε ή εν γέννη? Πώς την εισπράξατε? Έγινε το δυστύχημα των Τεμπών, έγιναν οι πλημμύρες, είχαμε καταστροφές στις οδιές, είχαμε ακραία καιρικά φαινόμενα. Ήταν καλή ή κακή χρονιά? Κοιτάξτε, σας το λέω ένας άνθρωπος που ζει και είναι υγιής, ή τουλάχιστον έτσι νομίζει. Ναι. Οπότε ήταν μια καλή χρονιά. Δεν έχασα τη δουλειά μου, δεν είχα απώλειες στην δική μου οικογένεια. Σαφώς. Έτσι. Αυτές είναι αλλά πράγματα. Ήταν προφανέστατα μια πολύ δυσάρεστη χρονιά. Όμως, δείτε κάτι άλλο. Μπορούμε να ξεχάσουμε τις χιλιάδες των νέων μας που πήγαν στην κεντρική πλατεία της Λάρισας ή όπου υπήρχε κινητή μονάδα αιμοδοσίας για να προσφέρουν το αίμα τους? Α, σαφώς, καταλαβαίνω. Άρα μιλάτε για μια οπτική στη ζωή. Μιλάτε για τη ματιά που έχει ο καθένας στη ζωή. Μπορώ εγώ ως Μητροπολίτης Λαρίσης να ξεχάσω τους τόνους των εφοδίων που μου έστελναν οι πιο απίθανοι άνθρωποι από τις πιο απίθανες γωνιές, όχι της Ελλάδας αλλά και του πλανήτη, για να βοηθήσουμε όλους αυτούς που ως πλημμυροπαθείς είχαν ανάγκη? Μας δόθηκε η ευκαιρία μέσα από δυσάρεστα ενάψματα να γίνει μια έκρηξη καλοσύνη σε μια προσπάθεια να θάψουμε το όποιο δυσχερές μέσα στην αγαθότητα, μέσα στην καλοσύνη. Η δική μου απορία είναι η εξής. Γιατί πρέπει να συμβεί κάτι δύσκολο, κάτι το σκληρό, κάτι το απάνθρωπο, για να βγάλουμε αυτό το καλό που όλοι έχουμε μέσα μας? Δηλαδή, περνάμε την καθημερινότητά μας κουτσομπολεύοντας, σχολιάζοντας, υποτιμώντας, πριονίζοντας τον άλλον, χωρίς να καταλαβαίνουμε ότι αυτό είναι πριόνισμα του κλαδιού πάνω στο οποίο και εμείς καθόμαστε. Το σπουδαίο είναι να καταλάβουμε ότι έχουμε μέσα μας απέραντη καλοσύνη. Και η καλοσύνη αυτή πολλαπλασιάζεται όταν εκδηλώνεται. Όταν πνίγουμε τις μικροκακιούλες και αφήνουμε στην καθημερινότητά μας να ξεσπάσει το γέλιο,
Παλιά δεν υπήρχε περίπτωση να μην πει ο ένας τον άλλο καλημέρα. Σήμερα λέμε καλημέρα. Όχι, με δυσκολία. Αν όλοι λοιπόν καλημεριζόμαστε στο δρόμο, αν όλοι χαμογελάμε στο δρόμο, γίνεται αυτόματα καλύτερη η κοινωνία μας. Γίνεται αυτόματα καλή η χρονιά. Γιατί πρέπει λοιπόν να δείχνουμε αυτό το καλό που έχουμε μέσα μας μόνο όταν ερεθιζόμαστε από κάτι κακό? Και γιατί πρέπει να γίνονται αυτά τα άσχημα για να πάρουμε αφορμή να δείξουμε ότι εμείς είμαστε κάτι το διαφορετικό και εναντιονόμαστε στο όποιο άσχημο? Κρύβουμε πολλά καλά χαρακτηριστικά. Η χρονιά που πέρασε ήταν καλή διότι πολλοί νέοι μας παράτησαν τον καναπέ, παράτησαν το κινητό, το τάμπλετ, το διαδίκτυο και σηκώθηκαν και πήγαν να δώσουν αίμα. Σηκώθηκαν, ήρθαν να μας βοηθήσουν να ξεφορτώσουμε τις νταλίκες που είχαν τα εφόδια των πλημμυροπαθών. Χωρίς να κινδυνεύει δική τους περιουσία, ήρθαν να γεμίσουν σακιά με άμμο για να στηθούν τα αναχώματα στην πλημμύρα. Όλες αυτές οι καλοσύνες δεν κάνουν την παρελθούσα χρονιά μια καλή χρονιά? Ναι. Μπορούμε λοιπόν να κάνουμε τη χρονιά καλή, όχι ανάλογα με το τι θα μας τύχει, ανάλογα με το πώς εμείς θα διαχειριστούμε αυτό που κρύβουμε μέσα μας και μπορούμε να το βγάλουμε έξω. Λοιπόν, για πάμε τώρα στην επικαιρότητα. Φαντάζομαι ήρθατε προετοιμασμένος ότι θα σας ρωτήσω γι' αυτό που έστω και με καθυστέρηση η Ιερά Σύνοδος τοποθετήθηκε πριν τα Χριστούγεννα. Και μιλώ για την δημόσια συζήτηση που γίνεται και πολύ έντονα μάλιστα, χωρίς να συμπίπτει με τον χρόνο που θα επιλέξει η πολιτεία, η κυβέρνηση να φέρει το θέμα του γάμου των ομόφυλων ζευγαριών, αλλά κάποιοι διαπίστωσαν μια γλώσσα που δεν ταιριάζει στον λόγο αγάπης ή στο μήνυμα αγάπης που πρέπει να εκπέμπει η Εκκλησία, μιλώντας για παιδιά αξεσουάρ κλπ. Ήταν... Ξέρετε, όσο και αν... Έλατε, όσο παρακαλώ. Εμένα, ναι, όσο και αν και εμένα δεν μου αρέσουν οι εκφράσεις εντυπωσιασμού, διότι εγώ θέλω να μιλώ με επιχειρήματα, κάποιες φορές στη σύγχρονη πραγματικότητα πρέπει να μιλήσεις λίγο με συνθήματα για να καταλάβει ακόμα και ο πλέον αδαής τι θέλεις να πεις. Το πρόβλημα είναι ότι έτσι όπως έχει ξεκινήσει όλη αυτή η συζήτηση μέσα στο διαδίκτυο, έτσι όπως υπάρχει όλη αυτή η διεκδίκηση, σαν να γίνεται μία έντεχνη προπαγάνδα υπέρ της μιας ή της άλλης θέσης, διότι βλέπουμε και αντίθετες θέσεις που αντιμετωπίζουν το όλο γεγονός με επιχειρηματολογία εκτός Εκκλησίας, με την οποία εμείς διαφωνούμε. Έχουμε λοιπόν να αντιπαλέσουμε με το εξής. Από τη μία απέτηση για νομοθετική κατοχύρωση του γάμου των ομοφυλοφίλων και από εκεί και μετά μία προσπάθεια να εξερευνηθεί τι σημαίνει αυτό. Το θέμα της αστικής ρύθμισης αυτών των σχέσεων έχει λυθεί με το Σύμφωνο Συμβίωσης για τα Ομόφυλα Ζευγάρια που είχε ήδη ψηφιστεί από το 2015. Το γιατί ζητούν γάμο, μα είναι πολύ απλό, διότι θέλουν αμέσως να, εκ του αυτομάτου να λύσουν ένα άλλο πρόβλημα, το πρόβλημα στην υιοθεσία και την τεκνοθεσία. Δεν υπάρχει γάμος χωρίς παιδιά, άρα αν αναγνωριστεί ο όρος γάμος για τα ομόφυλα ζευγάρια, αυτομάτως αποκτούν δικαίωμα στην υιοθεσία και την τεκνοθεσία. Και ενώ η Εκκλησία θα μπορούσαμε να πούμε ότι δεν έχει λόγο να ασχολείται με αυτό που ορίζει η ίδια ως αμαρτία ή δεν έχει λόγο να ασχολείται με ρύθμιση σχέσεων που τις απορρίπτει, διότι ο πολιτικός γάμος έχει απορριφθεί από την Εκκλησία. Αφού τον απορρίπτουμε είτε για τα ετερόφυλλα είτε για τα ομόφυλα ζευγάρια, τι θέλουμε και ανακατευόμαστε? Ανακατευόμαστε διότι δεν είναι το θέμα γάμος που μας πονάει, είναι το παραπέρα, τα δικαιώματα του παιδιού. Το παιδί έχει δικαίωμα να αποκτά η επίκληση από την πλευρά της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας για την νομιμοποίηση αυτών των σχέσεων που δεν κατοχυρώνονται μέσα από το Σύμφωνο Συμβίωσης είναι ακριβώς για τα παιδιά, γιατί τα παιδιά αυτά δεν είναι αόρατα. Ακριβώς. Υπάρχουν αυτά τα παιδιά. Το ζήτημα. Υπάρχουν γυναίκες που η μια από τις δύο έχει αποκτήσει παιδί και ζουν μαζί και μπορεί να έχουν ένα Σύμφωνο Συμβίωσης, αλλά αν φύγει η φυσική μητέρα του παιδιού, δεν υπάρχει πρόβλεψη για το άλλο. Θέλω να πω, βάζουν μπροστά τα παιδιά που ήδη υπάρχουν σε οικογένειες. Με τον ένα ή τον άλλο τρόπο. Όμως, τώρα μην σταθούμε σε αυτό. Το ζήτημα λοιπόν είναι εάν θα μπορέσουμε να δεχθούμε γενικά για τα παιδιά να μεγαλώνουν με μονό πρότυπο. Μέσα στην οικογένεια μεγαλώνουν και με την πατρική φιγούρα και με τη μητρική. Mm-hmm. Η γονεϊκότητα δεν είναι κάτι το ουδέτερο. Είναι πατρότητα και μητρότητα. Πρέπει λοιπόν κάποια πράγματα να τα δούμε σε αυτή τη βάση. Και αν υπάρχουν, αν θέλετε να πούμε, κάποιες περιπτώσεις τέτοιες, κάποια περιστατικά ακραία, και πάλι μπορεί να υπάρξει ενδεχομένως κάποια συγκατάβαση, όχι όμως μια γενίκευση, διότι ο νόμος είναι πάντα, να ξέρετε, κάτι σαν παιδαγωγός για την κοινωνία. Όταν δώσει δυνατότητες, οι δυνατότητες αυτές θα γίνουν αντικείμενο εκμετάλλευσης και παραπέρα από αυτούς για τους οποίους δεν αφορούν. Και το έχουμε δει τα τελευταία χρόνια. Δηλαδή, πολλά πράγματα τα οποία έχουν ρυθμιστεί
ενώ ξεκίνησαν να ρυθμίζονται για να αντιμετωπίσουν ένα αλφα πρόβλημα, κατέληξαν να γίνονται αντικείμενο εκμετάλλευσης και να πηγαίνουν σε τελείως άλλη κατεύθυνση. Η Εκκλησία λοιπόν ξέρει και επιφυλάσσεται σεβόμενη τα δικαιώματα του παιδιού και υπεραμεινόμενη αυτών. Τώρα τα παραπέρα, να πω κάτι. Να πω κάτι που πολλές φορές μπορεί και να είναι λίγο προκλητικό, αλλά νομίζω ότι ισχύει. Ενδεχομένως πάντα στην κοινωνία να υπήρχαν τέτοιες τάσεις, τέτοιες σχέσεις. Τώρα προέκυψε η ανάγκη της ρύθμισης. Στην παλαιά εποχή, μάλλον όταν ήμουν εγώ φοιτητής νομικής, ξέραμε ότι πολλές φορές όταν δύο ενήλικες του αυτού φύλου θέλαν να έχουν κάποια σχέση, να καθορίσουν νομικά τη σχέση τους, υιοθετούσε ο ένας τον άλλον. Το αποτέλεσμα ήταν ότι παράγονταν οικογενειακές σχέσεις. Το πρόβλημα ποιο ήταν? Ότι ακόμα και αν ακυρωθεί η υιοθεσία, η νομοθεσία λέει πως οι ένομες συνέπειές της δεν έρονται. Δηλαδή και νόμιμη μοίρα ήταν υποχρεωτικό να δοθεί σε περίπτωση κληρονομιάς και σχέση συγγένειας υπήρχε, επομένως αποκλεισμοί. Άρα λέτε τα παιδιά που μπορεί να προκύψουν σε ένα ομόφυλο ζευγάρι έχουν διασφάλιση, δεν είναι στον αέρα, γιατί είναι το βασικό επιχείρημα. Υπήρχε παλαιότερα, ναι. Το πρόβλημα ποιο είναι? Το πρόβλημα είναι ότι ακριβώς επειδή η ακύρωση της νομοθεσίας δεν διασπούσε τις συνέπειες από την υιοθεσία, γι' αυτό και είχαν πρόβλημα σε περίπτωση που θέλανε να διασπάσουν την ένομη σχέση τους. Και το σύμφωνο συμβίωσης και η συζήτηση περί γάμου καλύπτει και αυτό το κομμάτι. Θέλει να ρυθμίσει όχι τη σχέση, αλλά τη διάσπαση της σχέσης. Συνεπώς, έχουμε να κάνουμε με ακραία σημεία, τα οποία δεν νομίζω ότι χρειάζονται τόσο πολύ πίεση στον νομοθέτη ώστε να τα ρυθμίσει όπως επιθυμούν αυτοί οι οποίοι το διεκδικούν. Σε κάθε περίπτωση, η Εκκλησία, επειδή ξέρει να προστατεύει τα δικά της παιδιά, επειδή ξέρει να προστατεύει τη δική της ηθική, επειδή ξέρει να δίνει πρότυπα, αυτό το οποίο θέλει να πει και να τονίσει είναι πως δεν είναι δυνατόν σε μια χώρα με έντονο δημογραφικό, σε μια χώρα που δεν ξέρω κατά πόσον υπάρχουν περιπτώσεις υιοθεσίας, θα πρέπει να ανοίξουμε την πόρτα σε κατασκευή εντός εισαγωγικών παιδιών που θα είναι κατά παραγγελία. Δηλαδή, λίγο υπάρχει μια νοοτροπία υποτίμησης του θέματος του παιδιού. Το θεωρούν κάποιοι ως έλλειμμα το να είναι δύο και να μην έχουν και ένα παιδί. Πάντως, τέτοια παιδιά, έτσι, δεν ξέρω με ποιον τρόπο αποκτημένα, τα έχει ευλογήσει η Εκκλησία μας. Θυμίζω την περίπτωση του Αμερικής Ελπιδοφόρου, που μάλιστα προκάλεσε και τριγμούς στο εσωτερικό της Εκκλησίας, που ευλόγησε μυστήριο παιδιών σε ομόφυλο ζευγάρι. Εδώ θέλω να πω το εξής. Εντυπωσιάστηκαν κάποιοι από μια τελευταία εγκύκλιο του Βατικανού, στην οποία ο Πάπας άφησε την ευλογία σε ομόφυλα ζευγάρια, ναι, σε άλλες λειτουργίες. Μα ποιος σας είπε, ότι εμείς στην Ορθοδοξία δεν ευλογούμε? Πολύ πνευματικοί. Τότε γιατί υπήρξαν τόσες αντιδράσεις για την πρωτοβουλία του Ελπιδοφόρου να βαπτίσει? Δεν υπήρξαν πρωτοβουλίες για το γεγονός ότι βάφτισε ένα παιδί. Υπήρξαν αντιδράσεις για το γεγονός των φωτογραφιών, της υπερπροβολής, του γεγονότος ότι παρουσιάστηκε δίπλα σε αυτούς σαν να μην τρέχει τίποτα. Το θέμα είναι ότι θα ότι συμμετείχε να γίνει σε μια απόπειρα εξοικείωση της κοινωνίας με αυτό σαν, το μοντέλο οικογένειας. Ακριβώς. Σαν να αιτιολογούσε τη σχέση, σαν να τη θεωρούσε κάτι το δεδομένο για την Εκκλησία, σαν αυτό το οποίο συνέβη και αυτό το οποίο προβαλόταν να ήταν αποδεκτό και από την Εκκλησία. Ενώ δεν είναι έτσι. Η Εκκλησία έχει τα ωριά της. Έχει και τους όρους της. Και όταν κάποιος τους ξεπερνά. Μα δεν είχε καμία επίπτωση όμως ο Αμερικής για αυτή του την συμπεριφορά? Ξέρετε καλύτερα από μένα ότι κάποια πράγματα στην Εκκλησία δεν φαίνονται. Α. Μάλιστα. Θέλετε να το επεκτείνουμε λίγο? Πήρα την απάντηση. Σεβασμιότατε, σε λίγες μέρες. Θέλουν το χρόνο τους. Σήμερα που μιλούμε είναι ο μήνας 27, τη Δευτέρα θα έχουμε μια νέα χρονιά. Η νέα χρονιά θα φέρει την Εκκλησία, που είναι ένας από τους βασικούς πυλώνες της κοινωνίας, να συνεργάζεται με νέες πολιτικές αρχές, τόσο στην περιφέρεια όσο και στον Δήμο. Γιατί αυτό επέλεξαν οι πολίτες. Είχατε όμως εσείς, που ήταν μια πρωτοφανής κίνηση και για τη δική σας ποιμαντορική διαδρομή μέχρι σήμερα, προεκλογικά στυλιτεύσει μια συγκεκριμένη συμπεριφορά του απερχόμενου, δεν είναι απελθόν ακόμη, του απερχόμενου περιφερειάρχη, του κυρίου Αγοραστού. Τι είχατε διαγνώσει με αφορμή εκείνη την ιστορία με την γέφυρα που οδηγούσε στο προσκύνημα στα Τέμπη, στην Αγία Παρασκευή? Όπως σας είπα και πριν, η Εκκλησία έχει όροι και όρια. Όρια μάλλον και όρους. Τα οποία όταν κανείς τα ξεπερνά, η Εκκλησία οφείλει να αντιδράσει.
Είναι γεγονός ότι η αναφορά σε θρησκευτικά προσκυνήματα είναι πάντα επιθυμητή στο μέτρο που δεν γίνεται αντικείμενο προεκλογικής περίοδου, προεκλογικού αγώνος. Και εγώ θέλω να προβάλλονται τα προσκυνήματα του τόπου μας, θέλω να προβάλλονται και οι ομορφιές, όχι μόνο τα θρησκευτικά προσκυνήματα, και οι ομορφιές, αλλά με όρους τέτοιους που πραγματικά θα δείχνουν έναν σεβασμό. Διότι δεν είναι μόνο ένας ο οποίος ενδιαφέρεται, είναι πολλοί οι οποίοι ενδιαφέρονται. Εσύ συγκεκριμένα να θυμίσω γιατί γίναν τόσα πολλά, ειδικά εκείνο το Σεπτέμβριο, που θέλουμε να το ξεχάσουμε, που μπορεί κάποιος να μην τα θυμάται, γιατί ταυτόχρονα έτρεχε όλη η κοσμοχαλασιά που έγινε στη Θεσσαλία, αλλά τρέχαν και οι αυτοδιοικητικές εκλογές. Τον είχατε καταγγείλει ότι στο αίτημά σας να συντηρηθεί με κάποιον τρόπο αυτή η γέφυρα, που αποτελειώθηκε βεβαίως από την υπερχείληση του ποινιού, δεν είχε ανταποκριθεί και μάλιστα σας είχε πει ότι δεν έχει να κάνει με μένα, πήγαινε βρες αλλού το θέμα. Αυτό είχατε εγώ, καταγγείλει, λοιπόν, ότι εγώ, ακριβώς λοιπόν, επειδή ήταν μια προεκλογική περίοδος, φάνηκε να παίρνει μια πρωτοβουλία όταν σε εσάς τον ίδιο είχε αρνηθεί την συμμετοχή του στη συντήρηση αυτής της γέφυρας. Οκτώβριο του 22 είχα στείλει μια επιστολή και παρακαλούσα να ελέγξουμε τη γέφυρα, να δούμε τη συντήρησή της, να δούμε πώς θα μπορέσουμε να διασφαλίσουμε την ασφαλή διέλευση. Και από εκεί και μετά όχι μόνο αυτό. Πέραν από την επιστολή, προφορικά άνθρωποι της περιφέρειας ξέρουν ότι πολλές φορές είχα παρακαλέσει και για άλλα πράγματα. Για καθαρισμό του βυθού, για εκοπή δέντρων. Το δασαρχείο είχε ξεκινήσει κάποιες εκοπές δέντρων, όμως θα ήθελα να γίνουν κι άλλες. Μην ξεχνάτε ότι η γέφυρα έπεσε, όχι για άλλο λόγο, αλλά γιατί μία λεύκα ξεκόλλησε ουσιαστικά με τις ρίζες της από την όχθη και ήρθε και κόλλησε πάνω στη γέφυρα. Και όπως δεχόταν την πίεση του ποταμού από κάτω, λειτουργήσε σαν μοχλός ώστε να σπάσει η γέφυρα. Έτσι. Άρα, είχαμε ένα δέντρο το οποίο ήταν επικίνδυνο. Η επικίνδυνοτητα κάποιων δέντρων μέσα στο ποτάμι ήταν πασίδηλη, ήταν προφανής και απλά τα κοιτάγαμε. Θα μου πείτε, εσείς είχατε ζητήσει την κοπή αυτών των επικίνδυνων δέντρων? Είχαμε έρθει σε επαφή με το δασαρχείο. Το δασαρχείο είχε ξεκινήσει εκοπές. Είχαμε πει πολλά. Ξέρετε, σε αυτές τις περιπτώσεις δεν χρειάζεται και να τα γράφουμε όλα, διότι γινόμαστε και ενοχλητικοί και καταλαβαίνουμε ότι κάποιοι βαριούνται να τους ενοχλούμε με πολλά έγγραφα. Είχαμε πει κάποια πράγματα σε ένα έγγραφο και πολύ περισσότερα προφορικά. Και η απάντηση ήταν ότι δεν είμαστε αρμόδιοι. Όταν λοιπόν από τη μία μου δηλώνει. Αρμόδιοι για την κοπή των δέντρων είναι στην περιφέρεια. Έχει υπηρεσίες. Και για την εκβάθυνση του βυθού του ποινιού, του ποταμού. Για μάλιστα. Πολλά. Αυτό είναι αλήθεια. Διότι έτσι όπως ερχόταν. Έτσι όπως ερχόταν το ποτάμι, μεταξύ του αγιάσματος και του χώρου που είναι ένα κέντρο εκεί στο οποίο προσφέρεται καφές και ξέρω εγώ τι άλλο, είχε δημιουργηθεί ουσιαστικά μια νησίδα στη μέση του ποταμού από φερτά υλικά που έρχονταν και ένα πετίθεντο εκεί. Υπήρχε λοιπόν πρόβλημα ως προς τον ποινιό αυτόν καθεαυτό, τουλάχιστον στο συγκεκριμένο σημείο. Και είχαμε ζητήσει πολλά. Δεν θέλω να γίνομαι πιεστικός. Όμως, ξαφνικά. Βλέπω. Μα καλά, δεν γινόσασταν πιεστικός για το σπιτικό σας ή για κάτι δικό σας, για ένα προσκύνημα. Όχι, γινόμουν πιεστικός, όχι μόνο, για την κοιλάδα των Τεμπών, που είναι κοινό κτήμα όλων μας. Συγκεκριμένα αυτή η γέφυρα, στην ώρα της πλημμύρας, κατέστη το σύμβολο του δράματός μας. Διότι μπορεί να πνιγόμασταν στη Θεσσαλία, τα τηλέφωνα όμως που δεχόμουν εγώ στη Μητρόπολη ήταν «Τι έγινε με το προσκύνημα? Αντέχει η γέφυρα? Έπεσε η γέφυρα? Τι ξέρεις?» Μπορεί να είχαμε το δράμα μας, όμως όλη η Ελλάδα είχε εστιάσει σε αυτήν τη γέφυρα. Αυτή η γέφυρα που ήταν το σύμβολο της τραγωδίας των Θεσσαλών δεν μπορούσε να ξεφύγει από αυτό που είναι κοινό κτήμα όλων μας και να γίνει αντικείμενο ιδιοποίησης από έναν. Ιδίως όταν υπήρχε μια ιστορία. Θέλω να πω ότι ο Κώστας ο Αγοραστός δεν ήταν κακός περιφερειάρχης. Εκείνο το οποίο πιστεύω. Γιατί έχασε, πιστεύετε. Δεν μπόρεσε να διαχειριστεί την ευθύνη του εξουσιαστικού φαινομένου. Όταν σου ανατίθεται εξουσία, και μάλιστα στα πλαίσια ενός δημοκρατικού πολιτεύματος, δεν είσαι εσύ ο εξουσιαστής. Αν δεν έχεις την αίσθηση του διακόνου, την αίσθηση του ότι υπηρετείς, χάνεις το μέτρο. Ο Κώστας είχε κερδίσει πολλές εκλογές και είχε κάθε δίκιο να πανηγυρίζει για τις εκλογές που κέρδιζε. Όμως από εκεί και μετά, κάπου του ξέφυγε το γεγονός ότι οι επανειλημμένες εκλογές δεν του έδωσαν το δικαίωμα να θεωρείται άρχοντας με κάποια παλαιότερη έννοια της Θεσσαλίας. Ήταν
ο πρώτος πολίτης, ο πρώτος υπεύθυνος. Ευθύνη του φορτώνουμε, όπως και στον κάθε περιφερειάρχη. Και στον καθέναν άνθρωπο, συγχωρέστε με, που έχει μια θέση ευθύνης. Ευθύνη του φορτώνουμε. Όλα τα άλλα τα οποία πάνε μαζί με τη θέση, ξεκινάνε από την ευθύνη. Όταν χάνουμε το μέτρο της ευθύνης μας και θεωρούμε ότι δίνουμε εντολές, επιβάλλουμε, θεωρούμε τους άλλους ως υφισταμένους μας. Είδα πολλές δηλώσεις δημάρχων. Παραπονείται ο κύριος αγοραστός ότι δεν τον στήριξαν οι δήμαρχοι, πάνε να τα φορτώσουν όλα. Τα παράπονα των δημάρχων όμως ήταν δεδομένα ως προς αυτό το γεγονός ότι του συμπεριφερόταν λες και ήταν υφιστάμενοι του. Ενώ και από τον νόμο ακόμα, ο πρώτος με το δεύτερο βαθμό αυτοδιοίκησης δεν έχουν σχέση ιεραρχίας. Έτσι λοιπόν κάπου και εν όψη του γεγονότος ότι μπορούσε να διαχειριστεί κεφάλαια πολλά τα οποία όμως δεν ήταν δικά του. Είναι χρήμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για το οποίο καθίσταται υπόλογος. Θέλω να πιστεύω ότι εκεί δεν θα έχουμε άλλα. Θέλω να πιστεύω ότι εκεί πήγαν καλά. Είχε υπηρεσίες, φαντάζομαι, να τον προστατεύσουν. Όμως το γεγονός ότι είχε κρατήσει το δικαίωμα. Μισό λεπτό τώρα, γιατί για καταλαβαίνω ότι μιλάτε και ως νομικός. Λέτε δεν θα έχουμε άλλα, ότι αν γίνει ένας έλεγχος δεν θα βγει κάτι. Εύχομαι. Εύχεστε. Ναι, που δεν σημαίνει ότι δεν είστε πεπισμένος ότι τα πράγματα θα είναι καλά. Προσέξτε, δυστυχώς ακούγονται πολλά. Μάλιστα. Εγώ δεν θέλω να πιστεύω τίποτα από αυτά τα οποία ακούγονται. Και ξέρετε γιατί δεν θέλω να πιστεύω τίποτα. Έχουμε στην Εκκλησία ένα ρητό που λέει: τον όπισθεν επιλανθανόμενοι, τον έμπροσθεν επιλαμβανόμενοι. Ό,τι έγινε, έγινε. Τώρα πάμε μπροστά. Περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει με τη Θεσσαλία. Το γεγονός ότι δεν μας παίζουν τα μεγάλα κανάλια δεν σημαίνει ότι ξεπεράστηκαν οι συνέπειες της πλημμύρας. Δεν σημαίνει ότι επουλώθηκαν οι πληγές μας. Αν χάσουμε χρόνο στο να δούμε, να σταθμίσουμε ποινικές συμπεριφορές, τι έγινε, τι κτλ., ας τα αφήσουμε αυτά στην εισαγγελική έρευνα που είναι σε εξέλιξη και την οποία ο ίδιος ο κύριος αγοραστός δήλωσε ότι τη θεωρεί καλοδεχούμενη. Εγώ λοιπόν θα ήθελα να πω ότι εδώ μπροστά μας υπάρχει ένα πεδίο δόξης λαμπρών. Δηλαδή η ανασυγκρότηση, η ανάσταση της Θεσσαλίας. Αυτό πρέπει να είναι το σημείο στο οποίο θα πρέπει να επικεντρώσει και ο νέος Περιφερειάρχης, αν θέλει να θεωρηθεί επιτυχημένος. Και ξέρετε, αυτό είναι στο σημείο στο οποίο πρέπει όλοι να συστρατευτούμε, ασχέτως ιδεολογίας, ασχέτως τοποθέτησης, ασχέτως θέσεως ευθύνης, διότι πρέπει η επόμενη μέρα να βρει τη Θεσσαλία καλύτερη. Ήδη πάμε πίσω. Μας λείπει το τρένο, βλέπουμε τις συνέπειες. Έχουμε προβλήματα στο οδικό δίκτυο, έχουμε προβλήματα στο ότι δεν έχουν σπαρθεί χωράφια, έχουμε προβλήματα στο γεγονός ότι δεν ξέρουμε ποια σπίτια θα παραμείνουν, ποια θα μεταφερθούν, ποια μπορούν να κατοικηθούν. Το χειρότερο πράγμα που άκουσα μέσα στο Σωτήριο, στην πλημμύρα, ήταν η ευχή των κατοίκων, κάποιων κατοίκων του χωριού μου του Σωτήριου, όταν μου έλεγαν Δέσποτα, καλή άνοιξη. Δηλαδή, φεύγουμε και θα ξανάρθουμε την άνοιξη. Βέβαια. Όταν δεν έχει υποχωρήσει δυνατόν το νερό. Έτσι, ευχαριστούμε θερμά, σεβασμιότατε. Καλή χρονιά να έχουμε. Χρόνια πολλά και πάλι. Να έχουμε μόνο ευχάριστα και να πριτανεύσει καλοσύνη. Αμήν. Και σύνεση. Αμήν. Με το καλό.